Στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα της ορκομοσίας του Woodrow Wilson το 1913, σουφραζέτες διαδηλώνουν στην Ουάσιγκτον και απαιτούν δικαίωμα ψήφου. Επικεφαλής της διαδήλωσης ήταν η Ινές Μιλχόλαντ, μια δικηγόρος και πολεμική ανταποκρίτρια. Η διαδήλωση έγινε σαν σήμερα στις 3 Μαρτίου του 1913 κατά μήκος της Pennsylvania Avenue. Περίπου 5.000 με 8.000 σουφραζέτες πέρασαν υπερήφανα μπροστά από το Λευκό Οίκο. Όχι ωστόσο χωρίς παρατράγουδα, παρά το γεγονός ότι οι διοργανώτριες Alice Paul και Lucy Burns είχαν άδεια για τη μεγαλειώδη πορεία, πολλές διαδηλώτριες δέχθηκαν επίθεση από το κομμάτι του πλήθους που δεν έβλεπε με καλό μάτι τα πολιτικά δικαιώματα της γυναίκας. Και ενώ πολλές συμμετέχουσες προπυλακίστηκαν ή υπέστησαν σωματική βία, η δημόσια κατακραυγή της επίθεσης μεταφράστηκε σε συμπαράσταση στο δίκαιο γυναικείο αγώνα. Οι Αμερικανίδες κέρδισαν το δικαίωμα ψήφου 7 χρόνια αργότερα. Όπως αναφέρουν τα κείμενα της Γερουσίας, ένας άνδρας είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης: «Αν είχατε μείνει σπίτι σας, τίποτα καλό δεν θα συνέβαινε». Η ιστορία του εργοστασίου Φίξ ξεκινά το 1864, όταν ο βαβαρικής καταγωγής Ιωάννης Φίξ ανοίγει στο Κολωνάκι το πρώτο ζυθοποιείο. Η μπύρα, το άγνωστο μέχρι τότε για τους Έλληνες ποτό, αρέσει πολύ και ο βασιλιάς Όθωνας δίνει στον Φίξ το δικαίωμα μονοπωλίου στην παραγωγή μπύρας για τα επόμενα 100 χρόνια. Το 1893 ο γιος του, Κάρολος Φίξ, κατασκευάζει ένα καινούριο ατμοκίνητο εργοστάσιο στη Λεωφόρο Συγκρού, εκεί που βρίσκεται μέχρι σήμερα. Το 1933, όταν ακόμη η Λεωφόρο Συγκρού είναι αδόμητη και επειδή η ζυθοποιία έχει μεγάλη επιτυχία, αποφασίζει να χτίσει ένα καινούριο κτίριο και έτσι ξεκινάει η ιστορία του κτιρίου Φίξ στη Λεωφόρο Συγκρού. Το κτίριο έκτισε ο Τάκης Ζενέτος με τον Μαργαρίτη Αποστολίδη. Και τότε ήταν εξαιρετικά σημαντικό, πρωτοποριακό. Τη δεκαετία του 50, όταν αρχίζει η βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, γίνεται πλήρης ανακατασκευή του εργοστασίου. Στα τέλη του 70, το εργοστάσιο μεταφέρεται εκτός Αθηνών και το παρόν κτίριο κλείνει οριστικά. Το 1994, με αναγκαστική απαλωτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας, περνά στην ιδιοκτησία της Αττικό Μετρό και σαν σήμερα το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων το κηρύσσει ιστορικό διατηρηταίο μνημείο, αλλά παράλληλα συμφωνεί με την κατεδάφιση μέρους του για τις ανάγκες του μετρό. Συγκρού Φίξ. Το Φεβρουάριο του 2000 αποφασίζεται το εναπομείναν τμήμα του παλιού εργοστασίου της πρώην ηθοποιίας Φίξ να αναπλαστεί και να αποτελέσει τη μόνιμη στέγη του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Είναι πενταόροφο μετρώντας από το υπόγειο. Στο υπόγειο και στο ισόγειο θα βρίσκονται, είναι οι χώροι των περιοδικών εκθέσεων. Ακολουθεί ο ημιόροφος στον οποίο βρισκόμαστε και ο οποίος είναι ουσιαστικά ο χώρος για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, δηλαδή εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Στον πρώτο όροφο είναι οι διοικητικές υπηρεσίες, η διεύθυνση, η διοίκηση, τα γραφεία μας δηλαδή. Ο δεύτερος, ο τρίτος και ένα τμήμα του τετάρτου ορόφου είναι ο χώρος της μόνιμης συλλογής του μουσείου. Ταυτόχρονα στον τέταρτο όροφο υπάρχει το project room, χώροι για τα νέα μέσα, ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Και τέλος, έχουμε μια πολύ μεγάλη και πολύ ωραία ταράτσα, νομίζω ίσως η μεγαλύτερη και ωραιότερη που εγώ τουλάχιστον έχω δει στην Αθήνα, που σου δίνει τη δυνατότητα για 360 μοίρες πανορομικής θέασης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το μουσείο το 2017. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έχει μια σημαντική μόνιμη συλλογή. Πρέπει να ανοίξει και κανονικά μετά την ολοκλήρωση της ντοκουμέντα και είμαι σίγουρος ότι αν θα συμβεί αυτό θα μπορέσει να προσθέσει στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας μια εξαιρετικά σημαντική ψηφίδα. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας ξεκινά σαν σήμερα στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλού η δίκη της 17 Νοέμβρη. Στην πολύκροτη δίκη κάθονται στο εδόλιο 19 άτομα που φέροντος μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης που παρέμεινε φάντασμα για 27 ολόκληρα χρόνια. Τα αδικήματα για τα οποία παραπέμπονται αγγίζουν τα 600 περίπου, ενώ το κατηγορητήριο ξεπερνά τις 50.000 σελίδες και αφορά 88 επιθέσεις της οργάνωσης. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τη χαρακτηρίζουν ως δίκη του αιώνα και μεταδίδουν αναλυτικά ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις.